Ένα πραγματικό έγκλημα συντελείται στη Θεσσαλονίκη, όπου η ΕΙΑΘ με την ανοχή του Δημάρχου τη πόλη Κωνσταντινού Ζέρβα ρηπαίνει με λίματα τον Θερμαϊκό δημιουργώντα μέγιστο κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Ο υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, Τέριο Καλόγυρο, κατέθεσε μήνυση κατά παντό υπευθύνου στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκη, ενώ καταγγέλει του Δημάρχου Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά Κωνσταντινού Ζέρβα και Γιάννη Δαρδαμανέλη γιατί ανέχονται τι εγκληματικέ ενέργειε τη ΕΙΑΘ η οποία ρίχνει καθημερινά τα λίματα των αντλιοστασίων της στο θερμαϊκό για μεγάλα χρόνικα διαστήματα τριών και τεσσάρων ωρών. Μετά την εξοδό του από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκη, ο Στέριο Καλόγυρο έκανε την ακόλουθη δήλωση. Εν γνώση των δημάρχων τη Θεσσαλονίκη, κατά τον καθαρισμό των αντλιοστασίων τη ΕΙΑΘ, κάθε μέρα ένα αντλιοστάσιο ρίχνει τα λίματά του επί τρει με τέσσερι ώρε στο θερμαϊκό, προκαλώντα ρήπανση. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί αν και εφόσον τα αντλιοστάσια καθαρίζονταν πιο συχνά. Δυστυχώ για λίγε χιλιάδε ευρώ δημιουργείται αυτή η ρήπανση με προτεργάτη την ΕΙΑΘ και την ανοχή και τη γνώση όλων των δημάρχων.